12 λεπτό ένα φάουλ για την Παναχαϊκή με τον Γκένα. Ό,τι τσιμπώνω στο περιοχή πήρε την κεφαλιά, αλλά αρκετά out χωρίς να ανησυχήσει ο Αταλικριάδης. Συμπληρώσαμε το ημίωρο στο γήπεδο της Πάτρας, τίποτα ιδιαίτερο από τις δύο ομάδες, πάντα στο 0-0. Και ένα φάουλ από αριστερά για τον Ολυμπιακό με τον Καραταΐδη. Θα αφήσει πίσω στον Παχατουρίδη, αυτός θα κάνει τη σέντρα. Προτάσοφ θα διώξει ο Ζερδεβάς τελικά και Βαΐτσης που κερδίζει την μπάλα και φεύγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Βαΐτσης ανάμεσα στους δύο Σοβιετικούς. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Βαΐτσης αποφεύγει πάρα πολύ ωραία Προτάσοφ και Λιτόφσενγκο. Βγάζει και τη σέντρα, είναι Ότιτζι εκεί. Ότιτζι αφήνει στον Ανδριόπουλο. Ανδριόπουλος τώρα το σουτ και είναι μόλις out. Τρομερή ευκαιρία για την Παραχαϊκή στο 31ο λεπτό. Μπαλιά για τον Λιτόφσενγκο και αυτός για τον Προτάσοφ. Βγαίνει και ο Μίρτσος. Ο Μίρτσος με το στήθος και απομακρύνει. Να που φεύγουν δύο παίκτες Παναχαϊκής τώρα. Βαΐτσης στο δυνατό σουτ. Ταλικριάδης και τελικά η μπάλα είναι out. Δεύτερη καλή ευκαιρία για την Παναχαϊκή. Στο 33. 42ο λεπτό φάουλ για τον Ολυμπιακό και ο Λιτόφσενγκο παίρνει αρκετή φορά. Λιτόφσενγκο καλά, πάρα πολύ καλό τραγουμένο το φάουλ. Τελικά λίγο out από τα δοκάρια του Μίρτσου. Και Λιτόφσενγκο τώρα. Λιτόφτσενγκο, ωραία μπαλιά για τον Προτάσοφ. Μέσα στην περιοχή ο Προτάσοφ, απευθεία σουτ. Πάνω από τα δοκάρια του Μίρτσου. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 49. 50ο λεπτό κόρνερ για τον Ολυμπιακό με τον Λιτόφτσενγκο που έχει μπει πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Η κεφαλιά από τον Τσαλουχίδη και τελικά είναι το γκολ. Είναι το γκολ από τον γιο Τσαλουχίδη που είχε προωθηθεί στην καρδιά τη άμυνα τη Παναχαϊκή. Δεν μπόρεσε να διώξει ο Καραπίτσος πάνω στη γραμμή τη Παναχαϊκή και τελικά είναι το 1-0 για τον Ολυμπιακό ακριβώς στο 51. Καραταΐδης Λιτόφτσενγκο. Λιτόφτσενγκο στην επιδεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Ένα μακρινό σουτ και ο Μίρσος διώχνει τελευταία στιγμή σε κόρνερ. Ένα εκπληκτικό σουτ από το σοβιετικό παίκτη του Ολυμπιακού. Αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό Χριστοδούλου και είναι δοκάρι μπάλα και έξω. Τσιαντάκης μπαλιά για τον Μαυρομάτι που δεν είναι offside. Πλασέ αποκρούει προσωρινά ο Μίρσος. Νέο σουτ από τον Κοφίδη. Έκοψε και ο Πιάς που ήταν στο τέρμα.